Πάμε λοιπόν να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Να δώσω το λόγο στον κύριο Αποστολάκη. Κύριε Αποστολάκη, επιμένω τοπικά και θέλω σε αυτό που είχα πει λίγο νωρίτερα να δώσετε μια απάντηση. Σε όλα. Για το κατά πόσο δηλαδή, αν μέχρι τώρα λέγαμε για τους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κατά πόσο ικανοποιηθήκαμε από τον τρόπο που εκπροσωπήθηκε ο νομός Χανίων στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Υπήρχε όμως και μια τέταρτη έδρα, υπήρχε ένας τέταρτος βουλευτής, όχι απλός βουλευτής, πρόεδρος κόμματος, ο οποίος. Εκεί είναι το πρόβλημα για εσάς. Και το πρόβλημα στο ότι άλλο να είναι πρόεδρος κόμματος βουλευτής σε ένα περιφερειακό νομό. Έτσι, δεν ήταν ο Σταύρος Θεοδωράκης κυβερνητικός βουλευτής καταρχήν, δεν έχει την ίδια ευθύνη με τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε υπουργός. Ήταν επικεφαλής στο ποτάμι που αγωνίστηκε όλους αυτούς τους 6 μήνες για να μείνει η χώρα όρθια. Συμφωνώ ότι η παρουσία του δεν ήταν τόσο συχνή, αλλά δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να είναι σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα και σε επαφές με όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα για να βοηθήσει και μετά από αίτημα και του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Τσίπρα. Σε κάποια στιγμή του το ζήτησε. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε το λέμε. Έτσι, γιατί εμείς είχαμε βάλει σαν σκοπό όχι να κάνουμε μικροπολιτική, ούτε να σκίζουμε μνημόνια στην αγορά, ούτε να λαϊκίζουμε για να υφαρπάσουμε την ψήφο των πολιτών, τη μία με τα χημικά, την άλλη με το αεροδρόμιο. Έτσι, εμείς θέλαμε να μείνει η χώρα στην Ευρώπη ζωντανή και τα άλλα τα προβλήματα, να είστε σίγουρος ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης, που θα είναι και πάλι βουλευτής Χανίων, θα βοηθήσει, γιατί και τα ξέρει και έχει όλη τη διάθεση. Ξέρετε κάτι τώρα, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί? Ναι, θα τεθεί επικεφαλής της λίστας, δηλαδή. Το έχει δηλώσει, κύριε Πενεσάκη, σαν παρόν σε μια συγκέντρωση προ 15 μέρους στην Παλιόχωρα. Δεν είναι κάτι. Δεν είχε απαντήσει τότε. Είχε πει ότι θα είναι κάτω. Κατά δεν πάσα πιθανότητα, κατά πάσα πιθανότητα. Είναι όπως το είχε δηλώσει και πριν τις προηγούμενες εκλογές, ότι αν έχει έντρα το ποτάμι. Ξέρετε, σας το λέω γιατί πολλή συζήτηση θα την κρατήσει. Όχι, η συζήτηση γίνεται εκ του πονηρού και εκ των υστέρων. Τέλος πάντων, στο ποτάμι δεν έχουμε προσωπικές στρατηγικές. Έτσι, και εγώ. Ούτε σταλμό αλληλούγια, ούτω ή άλλω την Κυριακή τελειώνουν. Και για Κυριακή κοντή γιορτή. Οι διαδικασίες για την κατάσταση του ποτάμι. Δεν μας απασχολεί. Δεν μας απασχολεί ούτε ποιος θα είναι επικεφαλής, ούτε ποιος θα είναι δεύτερος, ούτε τρίτος. Νομίζω ότι έχει σημασία να βοηθήσουμε από τη θέση που μας τάξει ο λαός και στο Χανιά και γενικότερα. Να σταθεί όρθια και να βγει η χώρα από την εντατική που επιμένω ότι είμαστε. Είμαι όμως να μιλήσω για το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο όντως ήταν στο δεύτερο μνημόνιο. Έτσι. Τώρα, το ότι βγαίναν οι φίλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο φίλος μου ο Γιώργος Σταθάκης και ο Παύλος ο Πολάκης που όλη μέρα έσκιζε μνημόνια, ντάλα μεσημέρι στην αγορά και όλα αυτά και τα λέγανε ότι θα το ξαναπάρουν πίσω, αυτό ήταν. Έσχατος λαϊκισμός. Κάποιοι τους είχαν πιστέψει. Δεν πιστεύω να τους είχατε πιστέψει, κύριε Πενεσάκη, σοβαρός άνθρωπος, ούτε εγώ τους είχα πιστέψει. Τα λέγανε για να πάρουν ψήφους. Εντάξει. Τόσα πολλά ψέματα είπανε. Τι να κάνουμε κριτική τώρα. Εγώ καταλαβαίνω τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όντως πρέπει να μιλάνε νομικά. Δεν μπορεί να μιλήσει ο φίλος μου Αντώνης ιατρικά, παρότι δεν είναι γιατρός. Πρέπει να μιλάνε νομικά για να καλύψουν. Μόνο δικηγόροι ξέρουν να λένε ψέματα και για να καλύψουν. Καλό λόγο και καλό νομικό λόγο. Μπράβο, να Αντώνη, αυτό καλό δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ψέμα. Όχι, το ξέρω. Ισχύει αυτό που είπα. Μόνο δικηγόροι μπορούν να πούνε τα ψέματα, τα πολιτικά που είπατε για να τα καλύψετε. Βέβαια, κάντε λάθος. Εγώ όταν μίλησα ως δικηγόρος, μίλησα νομικά και όχι πολιτικά. Και δεν ήταν ψέματα. Λοιπόν, δεν σε κατηγορώ προσωπικά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Στην ίδια θέση βέβαια. Μην παίρνει θάρρος και ο φίλος μου Γιώργος Ζενοπλοκάκης. Γιατί μιλάει εδώ σαν να είναι, σε λίγο θα μας πει ότι είναι και αντιμνημονιακός. Υπήρξε βέβαια αντιμνημονιακός. Διότι το δρόμο στο ΣΥΡΙΖΑ τον έστρωσε ο Σαμαράς. Διότι αν καθόταν η χώρα να συνεργαστεί από το 10 που καλώς ή κακώς μπήκαμε στο μνημόνιο, έτσι, δεν θα ήμασταν εδώ, δεν θα ήμασταν στα πρόθυρα με ψηφισμένο τρίτο και στα πρόθυρα του τέταρτου, αν δεν βάλουν μυαλό όλες οι πολιτικές δυνάμεις μετά τις εκλογές. Τα ζάπια του Σαμαρά ήταν η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Έτσι, δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλοάμ τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είπαμε καλές διαγνώσεις για καλές θεραπείες. Εμείς στο ποτάμι δεν απευθυνόμαστε σε πελάτες. Δεν φτιάχνουμε κομματικούς στρατούς. Απευθυνόμαστε στους πολίτες που σκέπτονται. Στους πολίτες που σκέπτονται και θέλουν να ακούσουν τις προτάσεις μας και το λόγο μας. Δεν αποτελούμε μέρος της τρόικας εσωτερικού όπως μας κατηγορούσαν μέχρι πρόσφατα οι φίλοι από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα. Έμεινε μόνο η Νέα Δημοκρατία, μόνο με αυτήν την αποκλείουν συνεργασία. Τώρα μας φλερτάρουν.
Έτσι, εμείς θα συνεργαστούμε με το όποιο κόμμα είναι πρώτο, το ξαναείπα, μην γίνομαι κουραστικός, με συνεργασίες συνθήκες. Με συγκεκριμένες προτάσεις. Μέχρι τώρα ξέραμε τις συνεργασίες, και τώρα δεν υπάρχει το ποτάμι βάζει και τις συνεργασίες Πασπαρτού. Όποιος και αν είναι πρώτος, εμείς θα πάμε. Μα δεν γίνεται, κύριε Πενεσάκη, κυβέρνηση. Χαριτολογώντας το λέω. Ακριβώς. Δεν είναι Πασπαρτού, το είναι ευκαιριακό κόμμα το ποτάμι. Δεν γίνεται κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα με αυτόν τον εκλογικό νόμο χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Τα άλλα είναι λαϊκισμοί. Με ποιον θα πάτε και ποιον θα αφήσετε. Δεν θα το καθορίσουμε εμείς. Θα το καθορίσει ο ελληνικός λαός ποιος θα είναι το πρώτο κόμμα. Δεν βλέπω όμως από το λόγο αυτών που θέλουν να διώξουν το ΣΥΡΙΖΑ να έχει αλλάξει κάτι. Βλέπω τώρα μια συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να έχει αλλάξει, δηλαδή ούτε καν τη Λεοντή να έχει αλλάξει. Θα κάνουμε Γιούργια επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν στον κρεμό και μας έσπρωξε και κρατιόμαστε από ένα κλαδάκι. Πρέπει όλοι να αλλάξουν. Συγγνώμη. Αν έχουμε να εξελίξουμε τη συζήτησή μας πάνω στις δημοσκοπήσεις, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι έχει δώσει στον κόσμο το δικαίωμα να απαντάει με αυτόν τον τρόπο και να δίνει μια δυναμική στη Νέα Δημοκρατία, αν συμφωνήσω κι εγώ μαζί σας ότι η ρητορική της δεν έχει αλλάξει. Ακριβώς, θα σας πω. Λοιπόν, όλοι ζούσαμε στην Ελλάδα, είμαστε κάποιας ηλικίας, έχουμε ψηφίσει κάποιο από αυτά τα κόμματα και ξέρουμε πώς λειτουργούσαν. Ήταν τα κόμματα του πελατειακού κράτους και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Όταν οι πελάτες οσμίζονται ότι το κόμμα τους πλησιάζει στο ψητό, τρέχουνε. Θέλουν να γίνουν όλοι βουλευτές, στελέχη. Αυτό είναι το θέμα. Με ένα εξ αυτών το κόμμα και με τα δύο θα κληθείτε να συνεργαστείτε. Όμως και είπατε ότι θα κάνουμε κυβέρνηση. Μα ακριβώς το ξέρουμε. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Γι' αυτό λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε επί τη βάση ποσοστώσεων. Θα συνεργαστούμε επί τη βάση αρχών. Και τα πρόσωπα για μας, ένα πρόσωπο μπορεί να ανεβάσει, να αναδείξει ή να ισοπεδώσει ένα θεσμό. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πενεσάκη, κοιτάξτε. Ποια είχαμε πρόεδρο της Βουλής. Μέχρι τώρα ξέραμε ένα σεβάσμιο τρίτο πολιτιακό τη τάξη παράγοντα τον πρόεδρο της Βουλής. Η κυρία Κωνσταντοπούλη τον καταράκωσε. Γι' αυτό λέμε ότι και τα πρόσωπα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Είναι θεσμοί, αναδεικνύουν τους θεσμούς. Όσο και να εναλλάσσονται, ένα θεσμό μπορεί ένα πρόσωπο να τον καταρακώσει. Λοιπόν, και ο ΣΥΡΙΖΑ στους θεσμούς, στην επιλογή του για τους θεσμούς, δεν έκανε τις καλύτερες επιλογές. Τουλάχιστον στους δύο από τους τρεις. Και αυτή η θυμική ψήφος που δίνεται στον εκάστοτε πρόεδρο της Βουλής, λοιπόν, είναι μια διαδικασία που πρέπει πιθανότατα να τη συζητήσουμε. Να αναθεωρηθεί το fair play το κοινοβουλευτικό. Αν υποθέσουμε ότι συμφωνούμε με αυτά που καταλογίζουν στη ζωή Κωνσταντοπούλου, η ζωή δεν άλλαξε στην πορεία. Όχι. Ή πολύ από την αρχή ξέραμε ότι ακριβώς, αυτή θα είναι. Ακριβώς. Έχει όμως και τη δική σας ψήφο εμπιστοσύνη. Συμφωνώ, για να βρεθεί. Συμφωνώ. Όμως πρόεδρος Βουλής δεν εκλέγεται χωρίς τις ψήφους του πλειοψηφούντος κόμματος και εν προκειμένου της κυβέρνησης που είχαν 162 ψήφους και το έως τώρα κοινοβουλευτικό fair play, αν το αλλάξει αυτό καλώς. Έτσι, και λέμε μέα κούλπα για την ψήφο μας στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι, εκ των υστέρων, τότε ναι. Ναι. Κύριε Αλεξάκη. Είσαι μαθητής του Παπανδρέου. Προβοκάτορα. Κύριε Αλεξάκη, ο λόγος εσάς. Να ολοκληρώσουμε, δηλαδή, θέλετε να πω... Απαντήστε για τα τοπικά ζητήματα που μιλάμε και στο τέλος, μετά που θα μιλήσει ο κύριος Λουτσέτης, θα έχω ένα λεπτό στον καθένα για μια τελική τοποθέτηση. Κοιτάξτε, στα τοπικά ζητήματα, το θέμα του αεροδρομίου, εμείς το κληρονομήσαμε. Σαν κυβέρνηση. Το κληρονομήσαμε από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει κάνει τη χειρότερη συμφωνία σε πολύ χαμηλές τιμές και τα λοιπά, αυτά που λέγαμε. Όμως το έχει αναλάβει το έργο και το είχαν δώσει επί ΠΑΣΟΚ, νομίζω, ο εθνικός μας εργολάβος, ο Μπόμπολας, μέσα στη διαπλοκή όλα. Εμείς κληρονομήσαμε μια εκτρή κατάσταση. Αυτό που πιστεύω, διότι εμείς κάναμε μεγάλο αγώνα για να μπουληθεί το αεροδρόμιο και ειλικρινά ντρέπομαι που ερχόμαστε σε μια τέτοια φάση να δεχτούμε υπό την πίεση των δανειστών την παραχώρησή του για 40 χρόνια και όχι την πώληση που είχαν συμφωνήσει άλλοι. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό.
αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ξέρετε, η εντύπωση και το αποτέλεσμα είναι αυτά που μένουν. Εγώ συμφωνώ. Και η εντύπωση ήταν προεκλογικά ότι λέγατε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω, και το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία για την παραχώρηση ναι, του αεροδρομίου. Σας λέω λοιπόν ότι ήταν στα προαπαιτούμενα, τα αεροδρόμια και προτιμήσαμε να μην αυτοκτονήσει η χώρα και να πυροβολήσουμε τα πόδια μας, να χάσουμε ψηφοφόρους, να χάσουμε την κομματική μας ας πούμε, σοβαρότητα σε κάποια στιγμή. Εγώ σας λέω ότι τις πρώτες ημέρες πέρναγε ο κόσμος από το γραφείο μου και με έβριζε που ψηφίστηκε η συμφωνία. Μετά από μερικές μέρες πέρναγε κούνα για το κεφάλι του. Τέλος της εβδομάδας ήρθανε και μου κάνανε συγχαρητήρια για τη σταθερή μας στάση και ότι γλίτωσε η χώρα από την καταστροφή. Και είμαι ευχαριστημένος γι' αυτό. Ναι, μεν, τίποτα δεν είναι τσάμπα σε αυτή τη ζωή. Κάτι πρέπει να δώσεις για να κερδίσεις κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή αυτή που κάναμε. Αντί για 24 δις που είχε κανονίσει ο Σαμαράς για τον 22, συν 1,9 το Μέλχα Αρδούλη, πάμε στα 24. Εμείς πήραμε μέτρα μόνο 0,7-0,9. Όσο για την Εθνική Οδό, την περίφημη Εθνική Οδό. Ντρέπομαι πάλι να αναφερθώ στους δικτάτορες, αλλά ο Πατακός έφτιαξε την Εθνική Οδό και τόσα χρόνια οι δημοκράτες και οι σοσιαλιστές και οι νεοδημοκράτες, που ντρέπομαι γιατί ήμουν και εγώ κάποτε σε μια δημοκρατία, δεν καταφέραν να βάλουν μια νησίδα τουλάχιστον στη μέση. Τίποτα. Έχουμε θρηνήσει χιλιάδες θύματα. Και έχει δίκιο ο Σινοπλοκάκης ο Γιώργος που είπε για το Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης όμως είναι ξενόφερτος, δεν έχει ζήσει, πρώτη φορά ήρθε στην Κρήτη. Ξενόφερτος είναι. Ξενομεγαλωμένος και τα λοιπά. Το Αλέξη να πει. Εγώ, κοίταξε. Το Αλέξη. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Εσείς 30 χρόνια τι κάνατε. Και εσείς άλλα 30. Τίποτα. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ζητάτε από εμάς ευθύνες για την Εθνική Οδό που είμαστε 7 μηνών κυβέρνηση. Όχι. Είναι δυνατόν. Το προσυπογράφω αυτό που λέτε, αλλά το θέμα μας πρέπει να είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Σαφώς. Γιατί... Ο Βαρουφάκης είπε ότι δεν χρειάζεται τίποτα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να φτιαχτεί μια Εθνική Οδός χωρίς διόδια να τα παίρνουν η Μπόμπολο κτλ. Να φτιαχτεί μια Εθνική Οδός χωρίς διόδια, διότι το κράτος τη χρωστάει στην Κρήτη. Τη χρωστάει. Διότι η Κρήτη 40% της φορολογίας της Ελλάδος τη δίνει. Ξέρετε, η Κρήτη και ανταποδοτικά μας δίνει να αρέσει πολύ κόσμο αυτό. Μόνο το 2%. Αλλά έχω μια σταθερή άποψη όλα αυτά τα χρόνια και έχω δεχτεί κριτική. Δεν θα έπρεπε να λέμε να φτιαχτεί μια εθνική οδός χωρίς διόδια ή με διόδια. Αυτό που έπρεπε να πολεμάμε όλοι μαζί είναι να φτιαχτεί μια εθνική οδός με τον οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί στη χαροκαμένη τη μάνα, αν το παιδί της είχε πληρώσει 5 ευρώ για διόδια και είχε γλιτώσει τη ζωή του, δεν μπορούμε να της πούμε τίποτα από όλα αυτά. Εάν τόσα χρόνια δεν έγινε. Επειδή δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, ναι, γι' αυτό σας το λέω. Σας λέω, δεν φταίμε εμείς. Γιατί είναι μια τέρμονη συζήτηση, ναι, αν θα μπουν διόδια ή δεν θα μπουν. Σας λέω. Τέλος πάντων, ότι δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Mm-hmm. Ότι το κράτος τη χρωστάει, η Ελλάδα τη χρωστάει στην Κρήτη την Εθνική Οδό. Η Κρήτη τιμητικά, επειδή δίνει το 40% της οικονομίας της χώρας. Μια χαρά. Και έχει ανταποδοτικά μόνο το 2%, θα πρέπει να απολαύσει η Εθνική Οδό χωρίς διόδια. Δεν είναι το 40. Μην το ξαναπούμε. Είναι απίστευτο αυτό που λέτε. Αυτό που λες είναι σαν να λες ότι το ΑΕΠ της Κρήτης είναι περίπου αυτή τη στιγμή γύρω στα 70 δισεκατομμύρια. Μην το ξαναπούμε. Δύο λάθη κάνατε. Είναι τεράστιο το πρώτο. Το ήταν το 12% επιτόκιο. Επιτόκιο το PSI έχει 12%. Μην το ξαναπούμε. Ούτε 0,75, ούτε 1% δεν είναι. 0,75 ήταν. Το χαμηλότερο επιτόκιο που είχε ποτέ στην Ευρώπη. Χώρα στην Ευρώπη μέσα σε δανείο. Επειδή ανατραφήκατε με τη λέξη το κογλύφι. Μα για εμείς καταφέραμε, και πήραμε το δάνειο με 1%. Όχι, 1%. Το προηγούμενο το πέραμε με 0,75, αυτό λέμε. Τέλος πάντων. Κύριε Λουτσέτη. Επειδή εγώ ξέρω ότι όταν κάνει κάποιο, όταν κληρονομεί κάτι, μπορεί να κάνει αποδοχή κληρονομιάς ή να μην κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Δηλαδή, εδώ έχω βαρεθεί να ακούω το κληρονομήσαμε το ένα, το κληρονομήσαμε το άλλο, τι να κάνουμε. Καταρχάς, δεν ξέραμε τι κληρονομεί. Μισό λεπτό. Δεν ήξερε ο ΣΥΡΙΖΑ τι κληρονομεί, ήξερε τι κληρονομεί. Αυτά που ο κύριος νομικός εδώ είπε, ο κύριος Μπαλομενάκης, νομικός δεν ήταν και πριν τις εκλογές. Ήταν νομικός. Δηλαδή, αυτά τα νομικίστικα ότι τελικά δεν καταφέραμε γιατί δεν βγαίνουν τα νομικά, δεν τα καταλαβαίνω όταν προεκλογικά έβγαινε σαν κυβέρνηση για να υπαρπάξει και για να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό, για να προσπαθήσει μάλιστα να του ρίξει τον πύχη των απαιτήσεων, να πλασάρει προεκλογικά αυτά που πλάσαρε. Εμείς λέμε στον ελληνικό λαό, πήγε στις προηγούμενες εκλογές με χαμηλές απαιτήσεις. Ήταν πολύ μειωμένος ο πύχης των προηγούμενων εκλογών και να το πω κι αλλιώς, το τάξιμο στις προηγούμενες εκλογές είχε πέσει σε επίπεδα πολύ κάτω των πραγματικών αναγκών που υπάρχουν. Συζητάγαμε για το αν θα καταργηθεί το ΕΕ, δεν συζητάγαμε για τις πραγματικές ανάγκες και προβλήματα που βιώνει η ελληνική κοινωνία.
Και εκεί που χωρίς αυτό λέγαμε στον ελληνικό λαό. Δεν είναι ένα πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Μα προσέξτε. Προσέξτε είναι ένα. Να σα πω κάτι. Πόσα παιδιά τώρα γίνανε οι παιδικοί σταθμοί, τώρα αρχίζαν οι αιτήσει κτλ. Πόσα παιδιά μένουν απ' έξω από του παιδικού σταθμού δημόσιου. Πού κατανέμονται τα προγράμματα, τα ΕΣΠΑ. Το νοσοκομείο, τι ελλείψει έχει. Στα κέντρα υγεία, στα χωριά, τα έχει αναδείξει ο βουλευτή του ΚΚΕ. Του Ηρακλείου Σαχανιά που έχει κάνει και παρεμβάσεις. Και με τη δική σας πλευρά. Μισό λεπτό. Που μέχρι τώρα ήταν ενδεχομένως η πρώτη φορά που συμφωνούσα απόλυτα με κάτι που έλεγε εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Νομίζω ότι οφείλω να σας το αναγνωρίσω. Ωραία. Αυτό. Αρχίζετε πάλι και μιλάτε για ΕΣΠΑ. Αρχίζετε και μιλάτε για κοινοτικά κονδύλια. Για το μη σωστό τρόπο που διανύμονται τα συγκεκριμένα κονδύλια. Από την άλλη όμως, αν δεν κάνω λάθος, το ΚΚΕ είναι αυτό που λέει έξω από την Ευρώπη, έξω από το ευρώ. Μα ΕΣΠΑ αλλά καρτ δεν γίνεται. Να το εξηγήσουμε αλλιώς. Εμείς λέμε ξεκάθαρα, τα κονδύλια που η Ευρώπη δίνει μέσω ΕΣΠΑ δεν είναι χαρισμένα κονδύλια. Γνωρίζουμε τις εισφορές της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι είναι χρήματα που έχει παράξει ο ελληνικός λαός. Η φορολογία, η δυσβάσταχτη που έχουν φορτώσει δεν μας χαρίζει κανένας χρήματα. Η άνηση και η κατανομή, εμείς προσπαθούμε να επιδιώξουμε να δείξουμε το εξής. Η κατανομή των προϋπολογισμών αυτή τη στιγμή που γίνεται στα δημόσια έργα είναι τέτοια που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Παράδειγμα. Είπατε πριν ότι το αεροδρόμιο Χανίων είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης. Από όταν προκηρύχθηκε η κατασκευή του αεροδρομίου, ήταν δεδομένη η παραχώρησή του σε ιδιώτη. Άρα, εμείς από τότε λέγαμε, αυτή η ανάπτυξη, αυτό το έργο που κάποιοι χαίρονταν και κάποιοι λέγανε ήρθαν λεφτά και η Ευρώπη και ορίστε και θα αναπτυχθεί το αεροδρόμιο, ποιον θα ωφελήσει τελικά, τον Έλληνα, τον Χανιώτη, ο οποίος θα έχει εργαζόμενο στην συγκοινωνία ή τον ιδιώτη που θα βγάλει υπέρογκα κέρδη από τη χρήση του. Ένα παράδειγμα για το κατά πόσο αυτά τα κονδύλια και αυτή η ανάπτυξη περίπτωση, έρχεται στο να λύσει προβλήματα. Αν ένα καλό αεροδρόμιο, εννοώ από τα καλά έννοια, με την έννοια ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιβατική κίνηση, τουριστική περιοχή Γάρτα Χανιά. Αν ένα λοιπόν καλό αεροδρόμιο αναβαθμιστεί λεπτό, και ο τουρίστας που έρχεται εδώ πέρα πολλαπλασιαστεί, αυτό το πράγμα δεν μετακυλάει στην τοπική αν κοινωνία. Δεν, κάνω λάθος, δεν είναι ανάπτυξη αυτό το μισό πράγμα. Λεπτό. Αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σοριδών η τουριστική κίνηση στον τόπο μας και αυτό δεν είχε να κάνει με την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου. Ούτε έχει να κάνει με την αύξηση. Και μάλιστα τώρα φέτος αυξήθηκε ακόμα περισσότερο και είναι και εργοτάξιο. Μισό λεπτό. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό, εμείς αυτό που έχουμε και κρούνουμε, λέμε στον κόσμο και εξηγούμε είναι ότι η ανάπτυξη που θα φέρει η ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου θα είναι τέτοια που δεν θα είναι εις όφελος του Έλληνα εργαζόμενου Χανιώτη. Όπως για παράδειγμα στα ξενοδοχεία τα μεγάλα, τα οποία πληθύναν οι επενδύσεις και ήρθαν επενδυτές στη Χανιά και έχουμε τεράστιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Έχετε μιλήσει ποτέ με εργαζόμενους αυτές τις επιχειρήσεις? Κατά πόσο αυτή η ανάπτυξη ωφέλησε το εισόδημα, ωφέλησε την θέση της οικογένειας του εργαζόμενου? Πάμε σε άλλο επίπεδο. Ο καλός τουρίστας για να που έλεγα. Και εννοώ ο καλός τουρίστας αυτός που θα αφήσει χρήματα πέραν από τα 2, 3, 4, 5 πεντάστερα θέλει και υποδομές. Πέραν από τις ομορφιές και τις φυσικές κάλες που έχουν τα Χανιά θέλει και υποδομές. Αν λοιπόν μία από αυτές τις υποδομές που είναι η πρώτη και η τελευταία που βλέπει δεν είναι όπως πρέπει, δεν μπορεί να στοχεύσεις στον καλύτερο τουρίστα που θα σου αφήσει περισσότερα χρήματα. Άρα, ως επιχείρηση, ενδεχομένως να μπορείς να δώσεις και περισσότερα χρήματα στους εργαζομένους σου. Να απαντήσω. Να απαντήσετε. Καταρχάς, για το Κομμουνιστικό Κόμμα, προτεραιότητα στην αντίληψή του, στη λογική του και στην πολιτική του πρόταση είναι ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον του εργαζόμενου και αυτού που παράγει τον πλούτο. Μπορεί εδώ να συζητάμε για επενδύσεις για αεροδρόμια, μπορεί να συζητάμε για ξενοδοχεία, αλλά τα 8 στα 10 σχολεία είναι χτισμένα χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, με τον προηγούμενο, του 59, τον αντισεισμικό κανονισμό, δεν έχουν ελεγχθεί αντισεισμικά. Είναι αυθαίρετα τα περισσότερα από αυτά. Υπάρχει έλλειψη σχολικής στέγης. Η δημόσια υγεία είναι στην κατάσταση που είναι και δεν έχει ο εργαζόμενος ελεύθερο χρόνο να χαρεί και πολιτισμό να χαρεί ούτε τον τόπο του. Εγώ φέτος δεν έκανα διακοπές στα Χανιά. Και βλέπω όσους είναι στα Χανιά και έρχονται για διακοπές. Εγώ, σαν εργαζόμενος, έκανα διακοπές. Δεν έκανα. Και οι εργαζόμενοι μπορούν να απολαύσουν αυτό το ωραίο που εσείς λέτε πρέπει να αυξηθεί. Και ναι, αλλά για το Κομμουνιστικό Κόμμα η προτεραιότητα είναι ο εργαζόμενος που παράγει αυτόν τον όλο αμύθιτο πλούτο να μπορεί να απολαμβάνει και τα δικαιώματά του. Και μέσα σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, στο οποίο έχει αποδείξει τη σαπίλα του, ο οποιοδήποτε το διαχειριστεί θα το διαχειρίζεται με τον τρόπο που ο ΣΥΡΙΖΑ στους 7 μήνες απέδειξε. Και τι απέδειξε, γιατί είπε ο κ. Παλαμενάκης, 7 μήνες ρε παιδιά, εμείς 50 χρόνια οι άλλοι, αφήστε μας λίγο. Στους 7 μήνες απέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που το ΚΚΕ προέβλεπε και έλεγε, ότι όπως και η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ τσακώνονταν για το μοίρασμα, συμφωνούν επί της ουσίας στην αντιλαϊκή προοπτική των μέτρων που έρχονται, στο χρέος το οποίο θα το φορτώσουν στον ελληνικό λαό και επίσης. Εδώ ακούγονται και διάφορα. Δηλαδή, ακούγονται ότι τι να κάνουμε, θα πάμε στα δικαστήρια να αγωνιστούμε.
Γιατί ο ακροδικαστικός αγώνας είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας και στα δικαστήρια γίνονται αγώνες. Μα η ίδια κυβέρνηση άλλαξε το δικαστικό νόμο για τους πληστηριασμούς. Δηλαδή, κάποια στιγμή αυτή η κοροϊδία πρέπει ο ελληνικός λαός πλέον έχει εμπειρία. Τους δοκίμασε όλους, τα έχει ακούσει και τα έχει ξανακούσει. Η μόνη προοπτική που έχει είναι όσο πιο ισχυρό είναι το κουκουέ, τόσο μεγαλύτερο αποκούμπι θα έχει να εμποδίσει αυτά που αντικειμενικά θα του φέρουν. Γιατί έρχονται δύσκολα μέτρα, είναι προαποφασισμένα, όλοι εδώ έχουν συμφωνήσει και αυτό το οποίο μας περιμένει όλους είναι πολύ βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που ακόμα περισσότερο θα αυξήσουν τις ταξικές αντιθέσεις. Λοιπόν, έχω χρονικό περιορισμό, πρέπει να κλείσουμε. Όμως, αν μου υποσχεθείτε ότι θα δώσω ένα λεπτό στον καθένα σας και θα τηρηθεί ευλαβικά, θα πάμε για μια τελική τοποθέτηση από όλους. Θα σας αφήσω τελευταίο, κύριε Μπαλαμανάκη, θα το πάμε αντίστροφα, γιατί νομίζω ότι θα χρειαστεί να δώσετε απαντήσεις. Οπότε, ξεκινά από εσάς, κύριε Αλεξάκη. Τολμώ να κοιτάξω τον κόσμο στα μάτια και να ζητήσω ξανά άλλη μια φορά την ψήφο του. Δεν σας προδώσαμε ποτέ. 7 μήνες παλέψαμε για την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Παραμένουμε αντιμνημονιακοί. Προσπαθούμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και να την οδηγήσουμε στην ανάπτυξη. Φυσικά, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και Πασόκ θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας για να μην ξεσκεπαστούν οι λίστες και η κλοπή του δημοσίου χρήματος. Δώστε μας τη δύναμη να είμαστε οι ρυθμιστές της επόμενης μέρας. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η τελική σας τοποθέτηση. Κύριε Λουτσέτη. Εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να μην δώσει άλλη πίστοση χρόνου σε αυτούς που μας φαγιάζουν τα δικαιώματα καθημερινά και που έχουν αποδείξει ότι είναι απέναντί μας. Αυτό που πρέπει και από αυτές τις κάλπες μπορεί να είναι το μόνο ελπιδοφόρο μήνυμα είναι το ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καθώς είναι και η μόνη δύναμη που μπορεί να αφιερώσει όλες αυτές τις δυνάμεις που θα πάρει και ό,τι δύναμη του δώσει ο ελληνικός λαός στην ισχυροποίηση του εργατικού κινήματος, στη μαζικοποίηση του εργατικού κινήματος, στην πραγματική αντίσταση εκεί που παράγεται ο πλούτος μέσα στα εργοστάσια, μέσα στα εργοτάξια, όταν θα περνάνε τα μέτρα, στην πραγματική τους παρεμπόδιση, καθώς όφελός μας είναι να μην εφαρμοστούν τα μέτρα. Όφελός μας είναι να ανοίξουμε δρόμο για την προοπτική του να γίνουμε κυρίαρχοι σε αυτόν τον τόπο του πλούτου που εμείς παράγουμε, γιατί έχουμε πλούτο, παράγουμε πλούτο, οι εργαζόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι παράγουν το σύνολο των δισεκατομμυρίων που αυτή τη στιγμή συζητιούνται για το τι θα κοπεί και τι θα κοπεί. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα ισχυρό μπορεί να οργανώσει την αντεπίθεσή του, την οργάνωσή του και να βρει την ελπιδοφόρα μέρα στη διεκδίκηση της εξουσίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουτσέτη. Κύριε Φωτάκη, ο λόγος σας. Επειδή όλοι είμαστε αντιμνημονιακοί υπό καθεστώς μνημονίων, πάμε να τελειώνουμε σιγά σιγά με όλα αυτά. Πάμε να αποκαταστήσουμε σιγά σιγά τη σχέση μας με την Ευρώπη. Πάμε να την αλλάξουμε την Ευρώπη, αλλά μέσα από πανευρωπαϊκούς σχηματισμούς και συσχετισμούς. Και εν πάση περιπτώσει ας επιστρέψουμε ξανά στο εγχείρημα της κεντροαριστεράς, μακριά από τα άκρα και από τους πόλους του συστήματος, του φάσματος, μάλλον λάθος, του φάσματος, που τόσα δεινά επισόρευσαν στην πατρίδα, στην Αθήνα και όπου αλλού. Αναφερθήκατε και πάλι στην κεντροαριστερά. Στους 58 το είπατε εσείς, είστε μαζί. Πάμε στον κύριο Αποστολάκη. Λοιπόν, εμείς ως ποτάμι θέλουμε να ξαναπούμε για άλλη μια φορά και ας γινόμαστε κουραστικοί ότι η χώρα από τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται θα βγει μόνο αν συνεργαστούν και συνεννοηθούν οι πολιτικές δυνάμεις, οι φιλοευρωπαϊκές, και κάνουμε το δικό μας μνημόνιο. Όταν λέω δικό μας μνημόνιο, εννοώ το ελληνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση και ανάπτυξης. Είμαστε μια χώρα που δεν παράγουμε, δεν εξάγουμε, υπερφορολογούμε τον ιδιωτικό τομέα και η μόνη μας ασχολία, εννοώ της παρούσης και της προηγούμενης κυβέρνησης, είναι πώς δεν θα δυσαρεστήσει το δημόσιο, πώς να μην ακουμπήσει τίποτα από το δημόσιο και όχι να το εξυγχρονίσει προς όφελος της χώρας και της οικονομίας. Απευθυνόμαστε σε όλους τους σκεπτόμενους πολίτες. Δεν απευθυνόμαστε σε πολίτες πελάτες, γιατί δεν έχουμε κομματικούς στρατούς, δεν θα διορίσουμε, δεν θα μεταθέσουμε. Όσοι ψηφίζουμε αυτό το κριτήριο, υπάρχουν άλλα κόμματα που το κάνουν, ας τους ψηφίσουμε. Θέλουμε τους πολίτες που θα συμπαραταχθούν μαζί μας να μας βοηθήσουν να έχουμε δύναμη στη Βουλή για να επιβάλλουμε σε εισαγωγικά στο πρώτο κόμμα που, εντάξει, μην λέμε λαϊκίζουμε ότι θα είμαστε εμείς, δεν θα είμαστε, έτσι στο πρώτο κόμμα ή στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ να χαράξει αυτή την πορεία. Υποψήφιος βουλευτής θα είσαστε στα Χανιά.
Δεν ξέρω, κύριε Πενεσάκη, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Είπαμε πριν λίγο κοντός ψαλμός αλληλούια. Το ψηφοδελτίο μας θα ανακοινωθεί την Κυριακή. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Ανέκαθεν είμαι ενεργός πολίτης. Αν με χρειαστεί το ποτάμι, θα είμαι στη διάθεσή του. Κύριος Κυριαπλοκάκης. Νέα Δημοκρατία για μια ακόμη φορά. Το ίδιο ερώτημα, γιατί ακούγεται και πρέπει να το απαντήσουμε. Έτσι, είναι μια ζήτηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στα Χανιά. Οπότε, μια και είπαμε να μιλάμε και λίγο τοπικά. Βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία καλείται για μια ακόμη φορά. Και είναι βέβαιο ότι με το αποτέλεσμα των εκλογών θα κληθεί να επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα. Αυτή την κανονικότητα την οποία κάποιοι εντέχνως καταφέραν να τη διασπάσουν στη χώρα. Για μια ακόμη φορά θα κληθεί να είναι ο κύριος πυλώνας φιλοευρωπαϊκής πολιτικής και θα κληθεί να το εφαρμόσει. Τώρα που το νερό του Καματερού τελείωσε για τον Αλέξη τον Τσίπρα, μια και πούλησε πολύ νερό του Καματερού τα προηγούμενα χρόνια, έτσι να χαριτολογήσουμε κιόλας το κλείσιμο. Αλλά ο κόσμος το πιάνει, αλλά δεν είναι φάρμακο. Έχω την αίσθηση ότι έχετε βάλει την κασέτα του κυρίου Μεϊμαράκη και την έχετε υιοθετήσει. Δηλαδή, είναι δικά μου, δεν είναι. Σε ό,τι αφορά το ύφος, δεν λέω τα λόγια. Τα λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αν με προσέξετε, τα βάλετε και σε άλλες εκπομπές. Το νερό του Καματερού λοιπόν τελείωσε, να μιλήσουμε και ιατρικά, και ο ασθενής θα πάει στον γιατρό τώρα. Θα φύγει από αυτούς τους μάγους που περιφέρονται με τα βότσαλα και τα ρόπαλα και θα πάει στους γιατρούς. Εκεί θα βρει τη λύση η χώρα. Δυστυχώς θέλει σοβαρούς ανθρώπους, ανθρώπους που έχουν σχέδιο για την επόμενη μέρα, ανθρώπους που βλέπουν τη χώρα μέσα στην Ευρώπη και όχι ανθρώπους που σκοπεύανε να εκβιάσουν την Ευρώπη για να απεγκλωβιστούν οι ίδιοι από τα δικά τους σφάλματα. Η παράταξη Νέας Δημοκρατίας ήταν, είναι και θα είναι. Είναι η παράταξη η οποία χωροθέτησε την Ελλάδα. Είχε οικομπογιανίτες όμως γιατρούς πολλές φορές περάσανε και ο λαός έχει την κρίση. Βεβαίως. Ο λαός έχει την κρίση, γιατί αυτός ο λαός είναι σοφός, όπως όλοι μας εδώ μέσα εστερνιζόμαστε, αρκεί να μας ψηφίζει. Προσέξτε να δείτε, αρκεί να μας ψηφίζει. Ο σοφός αυτός λαός λοιπόν θα επιλέξει τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις και θα κάνει τη Βουλή. Ας ελπίσουμε όπως ότι έχετε απαλλαγή από τους κομπογιανίτες, γιατί ο λαός αν χρεώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ήξερε. Και ήξερε τι παραλαμβάνει και αυτά που έκανε ήταν σε πλήρη ανακολουθία, νομίζω ότι είναι εξίσου κακό για τον λαό να ψηφίσει κάποιους οι οποίοι από την αρχή ξέρουν ότι δεν μπορούν να τον βοηθήσουν, αλλά βγαίνουν τώρα μπροστά και λένε επιλέξει, ελάτε να, γιατί τους βάλει, γιατί. Να τους βγάλει στη Βουλή. Όσο για το προσωπικό, εντάξει, όλοι κρινόμαστε από τον κόσμο, ο καθένας ξέρει ποιος είναι, ο κόσμος εδώ στα Χανιά, η κοινωνία μας είναι πάρα πολύ μικρή και γνωρίζει τον καθένα προσωπικά σχεδόν. Σαφώς και είμαι στη διάθεση του κόμματος από οποιαδήποτε θέση και μου ζητηθεί. Προχτές παραιτήθηκα από υπεύθυνος τύπους της παράταξης, γιατί υπήρχαν κάποιες προσωπικές αντιρρήσεις σε κάποια ζητήματα. Εγώ όταν θέλω κάτι να πω, το λέω πρόσωπο με πρόσωπο, δεν λειτουργώ υπογείως, και έθεσα κάποια ζητήματα, τα οποία σαφώς ήταν αναπάντητα, και γι' αυτό προτίμησα να αποχωρήσω. Και αλλιώς... είμαι δίκαιος άνθρωπος και δεν θέλω να σας πλέξω το εγκόμιο, αλλά μια παρατήρηση δημοσιογραφική θα κάνω. Φάνηκε ότι φύγατε από υπεύθυνος τύπου. Το δελτίο τύπου που εκδόθηκε ήταν κάκιστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φλίβο. Κύριε Παλαμενάκη. Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ. Πολύ σύντομα, η εντολή του Γενάρη ήταν εντολή για μια διαπραγμάτευση, για ένα συμβιβασμό με τους δανειστές. Δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου αυτός ο συμβιβασμός να ήταν έντιμος, προωθητικός, να ήταν συμβιβασμός που θα εξυπηρετούσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ελληνικά συμφέροντα. Ο συσχετισμός δυνάμεων απέβη μοιραίος, απέβη δυσμενής. Ενδεχομένως έγιναν κάποια λάθη, ενδεχομένως έγιναν κάποιες παραλήψεις οι οποίες κόστησαν και σε αυτό. Πλην όμως το πραγματικό γεγονός είναι ότι παλέψαμε σκληρά απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις. Θέλω να πω ότι με μεγαλύτερη εμπειρία, με μεγαλύτερη συνοχή και με μεγαλύτερη ωριμότητα, η σύγχρονη ριζοσπαστική αριστερά μπορεί να εγγυηθεί ότι θα προχωρήσει το έργο που ξεκίνησε το Γενάρη με υπευθυνότητα, επαναλαμβάνω, και βάζοντας το εθνικό, το πατριωτικό καθήκον πάνω από το κομματικό καθήκον, όπως ακριβώς έκανε και ο Αλέξης ο Τσίπρας στις 13 του Ιουλίου, προκειμένου να μην οδηγηθεί η χώρα στα χειρότερα. Λέμε όχι στις γιγαντιές αφαιρέσεις. Λέμε όχι στα εύκολα συνθήματα. Λέμε όχι στα φαντάσματα του παρελθόντος. Δεν είναι δυνατόν να επαληνορθωθεί. Η επαληνόρθωση σημαίνει ξέπλυμα, σημαίνει συγχωροχάρτη,
σε όλες εκείνες τις δυνάμεις που οδήγησαν την Ελλάδα εδώ που την οδήγησαν. Έχουμε το δικαίωμα σαν ελληνικός λαός να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο και υπάρχουν οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες, επαναλαμβάνω, εμπειρότερες, με μεγαλύτερη συνοχή μπορούν να το καταφέρουν. Η ώρα είναι προχωρημένα, κάνω λίγο χιούμορ. Παρακαλώ. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα όχι που λέτε τώρα δεν θα είναι όπως τα όχι του δημοψηφίσματος, γιατί εκεί το όχι είχε διαφορετική ερμηνεία. Το όχι στις γιγαντιές αφαιρέσεις απευθύνουμε στην εύκολη συστηματολογία και στα εισαγωγικά θράσος που έχουν αρκετοί να ξεχνούν τι προηγήθηκε του Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ξενυχτήσαμε λιγάκι απόψε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Σκυτάλη στην ενημέρωση. Ακολουθεί το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Καλό σας βράδυ.